Βρισκόμαστε στον κεντρικό εμπορικό δρόμο. Και όμως βλέπουμε μπροστά μας ένα απορριμματοφόρο ανοιχτό, τα σκουπίδια εκτεθειμένα και βέβαια όλοι τα εισπνέουμε. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Σε ποιο νησί του Αιγαίου, εν έτη 2022, παπάντζα στο τετράγωνο. Μπορεί βέβαια και με ένα απότομο φρενάρισμα να πέσουν και κάτω, γιατί είναι πολύ ψηλά. Σε πιάνει μια ιδέα. Τα σκουπίδια να μεταφέρονται με αυτόν τον παράδεκτο τρόπο. Να και κύριο Ζωήδης είναι εδώ. Ο αντιδήμαρχος. Καλώς τον ακασάργησε. Ο οποίος επέρεται ότι η καθαριότητα είναι η καλύτερη. Ωραία, είναι καλά είναι. Καλημέρα. Κύριε αντιδήμαρχε, αυτή η εικόνα σας άρεσε? Η εικόνα αυτή δεν μ' άρεσε. Το θέμα είναι ότι επειδή έχουμε ζημιά σε όλα τα, σε πολλά αυτοκίνητα, αναγκαστικά πρέπει να καθαρίσει κάτι και να πήραμε με το ανοιχτό. Δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο είναι χαλασμένο και έρχεται το άλλο μεγάλο. Πώς χαλάσαν όλα συγχρόνως? Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα αλωνών, του Θεού, δεν ξέρω. Μόλις μπονετηριαστούν αυτά θα φύγει και το άλλο για φτιάξιμο. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Ναι, να τη φάτε. Η Ελλάδα αλλάζει, βελτιώνεται, κατακτά διεθνώς τη θέση που της αξίζει. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, δεν την έχω δει. Κάντε το σποτ αυτό τον κύριο, κάντε το σποτ τον κύριο. Πέσαμε στην περίπτωση. Μπράβο. Να είστε καλά. Τώρα φταίω να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Αλλά τον αυτόνο!